μιλό καρύπορ, το σε ένα ακόμη. Σε ένα ακόμη. Σε ένα ακόμα. Ρε Φραϊτάρα, τώρα που μου ήρθε έτσι, μου πέρασε μία σκέψη από το μυαλό, αστραπιαία. Πόσες φορές έχουμε κάτσει σε αυτό το πλανήτη. Δώσ' μου το στυλό. Τις έχεις μετρήσει. Όχι. Βγάλε τα Σαββατοκύριακα έξω. Είμαστε εδώ από το Οκτώβριο του 2013. Πώς περνάει, ρε παιδιά, έτσι ο καιρός, Θα μας κοινάρει εσύ, ξεκίνησες μαζί μας. Όταν ξεκίνησαμε, λόγω, ήσουν εδώ. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. 13 πόσα χρόνια, δηλαδή. Πώς περνάνε τα χρόνια, παιδιά, Έτσι είναι ο καιρός. Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβράριο, άνεμος Μάρτιο, είναι. Αφρός. Απρίλιο. Έτσι περνάει γρήγορα καιρός. Απρίλιο, 6. Απίστευτο. Τέλος πάντων, 6, επειδή περνάει και πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, πρέπει να σας πούμε ότι στην παρέα μας φυσικά είναι η Reebok για μία ακόμη φορά με τα υπέροχα, τα καταπληκτικά, τα καινοτόμα παπούτσια, τα Z-Pub Fusion. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό το παπούτσι για να κάνεις urban running, δηλαδή τρέξιμο μέσα στην πόλη. Για εσένα που θέλεις μια σταθερότητα στο πόδι σου χωρίς να βγαίνει το παπούτσι, διότι θα αναγκαστείς να υπερπηδήσεις εμπόδια, να ανέβεις καλοπάτια, να ανακατεύεις πεζοδρόμια και γενικά θέλεις σταθερότητα και καινοτομία στο πόδι σου. Για σένα είναι το Z-Pub Fusion της Reebok, όπου μπορείς να ρυθμίσεις στον αέρα με το κουμπί που βρίσκεται στα πλάγια του παπούτσιου και να αυξομοιώσεις τον αέρα που έχει μέσα το παπούτσι και να είναι σταθερό στο πόδι σου. Πες μου, Φραν, και πέταξε μου γαρίφαλα. Φραν, πέταξε μου γαρίφαλα. Όχι, πες μου, φώναξε μου, Φραν, και πέταξε με γαρίφαλα. Δεν έχω γαρίφαλα. Εντάξει, πέταξε με κάτι, κάτι. Φραν! Στο πετάτορα, Φραν! Πόσο έξυπνος είμαι. Είσαι από το 1 μέχρι το 10,5. Δηλαδή εννοώ 1,5 έχουμε πάνω από το 10, εδώ, δηλαδή έχουμε 10. Κάτσει εδώ περίπου 411 φορές. Περίπου. Ορίστε. Ναι. Πλάκα κάνεις. Πώς το υπολόγισες αυτό. Ένα χρόνο έχει 365 μέρες. Αφαιρέσουμε 96 τα Σαββατοκύριακα. Είναι 261. 261 συν 6. Τις μήνες, έπει 25 εκπομπές το μήνα περίπου, που δεν είναι 25, είναι λιγότερες, αλλά εντάξει, είναι 411. 411 εκπομπές, άντε, συν πλην 10, πες το άνε τώρα. Α, πρέπει να μειώσουμε και... Τις αργίες. Όχι, τις αργίες άστις. Το καλοκαίρι που ήμασταν ένα μήνα χωρίς να κάνουμε. Που είναι ας... Α, ναι, έναν Αύγουστο. 390. Όχι, δύο Αύγουστο ήτανε. Και του 13, όχι. Χαζομάρες, λέω. 390. Ένα μήνα. 390 εκπομπές. 390 εκπομπές. Πω, πω, ένας χρόνος γεμάτος. Θα ήθελε ο Μαυροκεφαλής να το πει αυτό σε 5 χρόνια. Ο Μαυροκεφαλίδης έχει ξεκινήσει το Breaking Mad κάτι χρόνια πριν από εμάς. Ναι, αλλά είναι 2 εκπομπές την εβδομάδα. Ναι, αλλά όμως έχει διανύσει και χιλιόμετρα και σε άλλες εκπομπές ο Μαυροκεφαλής. Ναι, έχει δίκιο. Οπότε κατάλαβες. Μας ρίχνει, μας ρίχνει. Δεν μπορούμε να τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο με τίποτα. Πεπειραμένος παρουσιαστής, ένας πεπειραμένος στάρ. Δεν σ' ακούω σήμερα και ανησυχώ. Πού είσαι, αγάπη μου. Εδώ είμαι. Το Μαυροκεφαλίδη, λέω. Α. Πού είναι. Πάντα ήξερα ότι είχατε κάτι μεταξύ σας. Α, δεν έχεις το ακουστικό σου πάλι. Μ' ακούει. Όχι, δεν το λέω αυτό. Και στο Φραν. Είναι ωραίος ο Φραν. Μου λέει, τα λέει στέλνει τα φιλιά του, λέει σε μένα και σε σένα. Και εγώ σε φίλο. Λοιπόν. Θέλω να μου δούμε απεργίες. Θα του δώσω τα φιλιά. Ναι, δώσε απεργίες. Πριν βάλεις εσύ να πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Twitter, @loukariportmatv ή κάτω από τη φωτογραφία μας που την ποστάρουμε καθημερινά στο Facebook για να σχολιάσετε την επικαιρότητα, να μας πείτε τα νέα σας. Τι θα κάνετε τώρα το Πάσχα, αυτές τις μέρες που έρχονται, πού θα το γιορτάσετε, στο εξοχικό σας, στο χωριό σας, εδώ στην Αθήνα. Στείλτε μας, εν πάση περιπτώσει, ό,τι άλλο θέλετε. Επίσης, να σας πω ότι έρχεται. Ναι, ναι, έρχεται. Το Madwalk 2015 by Aperol Spritz και πρέπει να τη ζήσεις αυτή την εμπειρία. Παρουσιάστρια φυσικά θα είναι μια και μοναδική η Κάτια Ζιγούλη. Και να πούμε ότι θα έχεις την ευκαιρία, ναι, 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 εσύ που με βλέπεις τώρα και λες τώρα θα το πει, τώρα θα το πει, ναι, τώρα θα το πω, θα το πάρει το ποτάμι. Μπορείς να περπατήσεις και εσύ, φίλε ή φίλη μου, που το έχεις άχτη και καημό και σκορδοκαΐλα και θες να πας στο Madwalk 2015 by Aperol Spritz και να περπατήσει στο catwalk. Μπορείς να το κάνεις πολύ απλά. Λοιπόν, αν γίνεις στο μοντέλο του Metro Mall Athens, δηλώνοντας τη συμμετοχή σου μέχρι 21 Απριλίου στο www.athensmetromall.gr, θα έχεις αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό κάνε τώρα τη δήλωσή σου. Δήλωσε την υποψηφιότητά σου.
Δεν έχουμε απεργίες. Δεν έχουμε απεργίες πάλι τίποτα. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, από τότε. Άνοιξες το link που σου είπα τόση ώρα. Από τότε που εξελέγει ο Τσίπρας, έχουν κοπεί απεργίες, Φρανίτο, έτσι. Τα έχει ναι. φέρει. Έχουν κοπεί και άλλα πράγματα. Όπως. Όπως. Η μισθή. Όχι. Διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα τα ονοματίσουμε τώρα. Πάμε σε ένα κομμάτι. Τις τέτοιες πώς το λένε. Ποιο. Έχουν κοπεί πολλά πράγματα. Έχουν κοπεί άση και τι θα κοπεί και στο μέλλον δεν ξέρουμε. Λοιπόν, δίνω ένα break και μετά δίνω ένα κομματάκι και ερχόμαστε. Είσαι πολύ ανοιχτοχέρι. Ποιότητα, όχι αστεία, γιατί εδώ στο Λοκαρίπορτ έχουμε και ποιότητα. Έχουμε και ντέμι, έχουμε και μέλισσες. Για όσους λένε ότι η ποιότητα εδώ στο Λοκαρίπορτ λείπει. Για ψεύδουμε. Ποιος λέει αυτό. Κανένας δεν το λέει. Να έρθει εδώ να μου το πει εμένα στη μούρη. Κανένας δεν το λέει, έτσι το λέω. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ένας άνθρωπος, λέω εγώ τώρα, που να το πες λέει το σε μένα. Πες το σε μένα! Πες το σε μένα! Όχι, δεν εγώ είμαι υστεύει. Καθολικός, μπορώ. Δεν υστεύει. Λοιπόν. Καλά, χριστιανός είμαι κι εγώ, αλλά είμαι χριστιανοκαθολικό. Εσύ είσαι χριστιανοορθόδοξη. Χτες συζητούσα που λες με μία φίλη μου και λέγαμε πόσο περισσότεροι καθολικοί υπάρχουν στον κόσμο. Και πραγματικά, χριστιανοί, άμα το καλοσκεφτείς, έτσι, ορθόδοξοι, είμαστε εμείς, οι Ρώσοι, και μερικές περιοχές στην Αφρική. Εγώ αυτές ξέρω τουλάχιστον ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και άλλοι, βέβαια, πολλοί, πολλοί άλλοι. Και στην Αιθιοπία έχει πάρα πολλούς. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι οι καθολικοί είναι σε πολύ περισσότερο βαθμό από ότι είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό ισχύει. Και ρε συμφραγητό... Γιατί δεν λες χριστιανοί καθολικοί. Προσπαθούσα να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ καθολικών και χριστιανών. Λίγες είναι. Και ναι, είναι πολύ λίγες, αλλά είναι ουσιαστικές όμως διαφορές, έτσι δεν είναι. Εσείς παρακολουθείτε πιο πολύ την εκκλησία, την καθολική, την χριστιανή εκκλησία, την αρχαία του Βυζάνθιο και εμείς τη Ρώμη. Αυτό είναι η διαφορά. Και η διαφορά είναι ότι εμείς, ας πούμε, προσκυνούμε εικόνες, ενώ εσείς αγάλματα, έτσι δεν είναι. Και εικόνες εμείς. Έχετε και εικόνες. Τα δύο. Οι οποίες είναι διαφορετικές από ό,τι... Ναι, οι δικοί σας έχουν κάτι άλλο, πιο... Παλαιϊκό. Πιο basic, αλλά πιο... Εσείς έχετε πιο πολλά χρώματα, νομίζω. Αλλάξουν, εξαρτάται την εποχή. Τι δηλαδή, αλλάζετε, ας πούμε, το styling του ρούχου. Αν ήταν μπαρόκ, ήταν μπαρόκ. Το κάνουν μπαρόκ. Αν ήταν νεοκλασικό, ήταν νεοκλασικό η ζωγραφιά. Και μου κάνει περιέργεια, γιατί νόμιζα ότι οι χριστιανοί, οι καθολικοί, προσκυνούσαν μόνο αγάλματα. Όχι, ρε. Τα μικρά, ας πούμε, αυτά αγάλματα. Όχι. Εσείς στο σπίτι, ας πούμε, τι έχετε, έχετε εικονίτσες ή έχετε αγαλματάκια. Στο σπίτι μου δεν θα βρεις την πότα. Όχι, δεν έχει Mercedes. Πώς και το έπαθε. Γιατί. Σου το έχω ξαναπεί, η μάνα μου είναι σαν και εμένα. Είναι από αυτές που λέει ότι μιλάει κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, μεν πιστεύει, αλλά δεν είναι και η φανατική που θα πάει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, κάθε Κυριακή που θα προσκυνήσει και. Όχι. Μάλιστα. Η μάνα μου λέει θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και θα βγω αιματωμένο εγώ τελικά. Φρανιτάκι μου, ο καθένας πιστεύει όπου νομίζει, ό,τι θέλει και όπου υπάρχει και άνθρωπος υπάρχει και μια διαφορετική θρησκεία. Εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω, γιατί ο κάθε άνθρωπος πιστεύει σε αυτό που πιστεύει, σε αυτό που θέλει να πιστεύει, έχει τη δικιά του θρησκεία, κουλουπού. Ας μην επεκταθούμε. Είπαμε που να στέλνουν τα μηνυματάκια του στα παιδιά. Ναι. Είπαμε για το MadWalk 2015 by Aperol Spritz, το οποίο έρχεται με τη μοναδική Κάτια Ζιγούλη. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε στην παρέα τα Reebok, τα Set Pump Fusion. Έτσι. Και πάμε σιγά σιγά να πούμε τις ειδήσεις μας. Όχι, σήμερα θέλω να μου πεις τι λέει το ζώδιο μου. Α, θέλεις να ξεκινήσουμε με τα ζώδια. Παιδιά, έλα εδώ, δωμάσκηνο. Έλα, κάτσε, θα πω ζώδια. Όχι τώρα. Α. Θες να πας στο τουαλέτα, εντάξει, πήγαινε κάνε δουλειά σου και έρχομαι και τα λέω. Ωραία, να μας συγχωρείτε λίγο. Πάμε να πούμε την πρώτη είδηση και μετά λέμε ζώδια. Σήμερα ήθελα εγώ ζώδια. Μόνο σε αυτή την εκπομπή αυτά. Λοιπόν,
Πάμε στο Τζίπρα, όπου υποσχέθηκε, όπου επισκέφθηκε τη Μόσχα μετά τη συζύγου, μετά της κυρίας Περιστέρας, παρακαλώ, Τσίπρα. Στη Μόσχα έφτασε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, η αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίλ. Εκπρόσωπος. Και το είπα εκπρόσωπος. Ο Γαβρίλ Σακελαρίδη. Στον Αλέξη Τσίπρα επίσης συνόδευε στη Μόσχα και η σύζυγός του, η Μπέτη. Την Μπέτη, ρε παιδιά, Περιστέρα δεν ξέρω εγώ. Η Μπέτη Μπαζιάννα. Σιγά μου ήταν και η Μπέτη Μαγκίρα. Μπέτη. Μπέτη, τη λένε η Περιστέρα. Μπέτη τι. Ή μήπως είναι το καλλιτεχνικό. Μπέτη τι. Η σύζυγός του Μπέτη Μπαζιάννα. Μπαζιάννα μη πει. Μη πει. Μπέτη. Όπως σου λέμε μπουνιά. Μπέτη Μπαζιάννα, ναι, μου το δείχνει. Και δεν γράφει από δίπλα Περιστέρα. Είναι η γυναίκα του Τσίπρα. Και εμείς γιατί τη λέμε Περιστέρα τόσο. Συγγνώμη! Ρε εσύ, λέμε λάθος όνομα στη γυναίκα τόσο καιρό. Παπα, και έχουμε... Παιδιά, λέμε τόσο καιρό λάθος τη γυναίκα του. Όχι, τη λένε Περιστέρα Μπαζιάννα. Αλλά οι φίλοι το λένε Μπέτη. Δηλαδή, ωραία, αυτό... το καλλιτεχνικό τη. Πώς με λένε με ένα διαμάντο τώρα. Και με φωνάζουν Μαντό. Ναι, αλλά το Μαντό έρχεται από το διαμάντο. Τώρα, από το Περιστέρι το Μπέτη, τι σχέση έχει. Είναι σαν τη λένε τη Μέρη. Μέρη και τη φωνάξουμε από βγαίνει, το ρε. Χλωροφύλλα. Περιστέρα, Περιστερούλα Μπέτη. Βγαίνει. Είναι από το Μαντό να σε φωνάξω εγώ Καρμίνα. Περιστέρα, Περιστερούλα Μπετούλα Μπέτη. Το Μπέτι έρχεται από το Βεατρίθ. Είναι το αγγλικό. Και από τότε το μία φίλη μου. Betty. Μία φίλη μου που τη λένε Παναγιώτα και το έχει κάνει Μπέτι. Από πού βγαίνει. Πες της να πάει να αλλάξει το όνομα δεν καλύτερα. Δεν γίνεται τώρα. Γιατί έχει είναι... κάνει καριέρα με αυτό. Είναι... Που συγγνώμη να τη το πω από εδώ, είναι μεγάλη ψευτήλα. Γιατί. Είναι σαν εμένα μου λένε Φρανσίσκο και λέω να μου φωνάξουν. Αλμπέρτο. Χουάν, Χουάμα. Χόπο. Χόπο. Φρανσίσκο και Χόπο. Από πού έρχεται το Χόπο. Φρανσίσκο, Φράνχο, Φρανχόπο. Χόπο. Δεν γιατί υπάρχει. Γιατί την Ντενίζ, πώς τη λένε Ντενίζ, ενώ κανονικά την έχουν βαφτίσει Μαρία. Είναι το καλύτερο που έχουν βαφτίσει. Ποια Ντενίζ. Τη δικιά μας, την Ντενίζ. Τη λένε Μαρία Ντενίζ. Αλλά τη φωνάζουμε όχι, όχι. Όχι, ναι, αλλά τη λένε Μαρία Ντενίζ. Ναι, αλλά δεν έχουν βαφτίσει Ντενίζ. Ναι, έχει βαφτίσει. Είναι το καλλιτεχνικό. Όχι, η Μαρία Διονυσία είναι. Α, και το έχει κάνει το Διονυσία Ντενίζ. Ναι, εκεί που είναι το αγγλικό. Βγαίνει. Τώρα από το Περιστέρα. Δεν μπορούσα να αλλάξω. Από το Περιστέρα Βέτη. Αντά και κλείσε το ρόλο και κλείσε το Περιστέρο. Και πώς θα μπορούσε ρε, να το κάνει το Περιστέρα. Έρα. Περιστέρα. Τέρα. Τέρα. Περιστέρα, τέρα, δεν είναι ωραία όρεση. Ράκι. Πέτα. Πέρα, πέτρα. Μαύρη. Πέρα, πέτρα, Τσίπρα. Ή πέρα, πέτρα, Μπαζιάννα. Κομμάτι. Πάμε σε ένα κομμάτι. Περιστερούλα, ρούλα. 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 Ναι, σωστό. Τώρα ολοζώντανα στο είναι η πρώτη ρόκα. Φωτογραφία που κάναμε μαζί. Αυτή είναι. Όντως. Ναι. Εδώ, παιδιά, εμείς κάτσα πούμε και στα παιδιά. Εδώ, εμείς έχουμε θυμηθεί λίγο τα παλιά και γενικά κατά τη διάρκεια του διάλειμματος συζητάμε για τις αυξομοιώσεις του βάρους μας. Λέμε έτσι για διάφορες δίαιτες, τα ντους, τα ντόντς, όλα αυτά, ρε παιδί μου, που πρέπει να προσέχουμε. Και καθόμαστε τώρα, ρίξαμε το χρονοτούλαβο και κοιτάζουμε φωτογραφίες μας παλιές. Πώς ήμασταν παλιές. Πώς ήμασταν, ρε παιδί μου, πριν ένα χρόνο. Πώς ήμασταν πριν κάτι μήνες. Και πραγματικά, ναι. Πραγματικά είσαι ο πιο κομμένος. Κοιτάζουμε, ρε παιδί μου, λίγο έτσι το βάρος μας και γενικότερα την εξωτερική μας εμφάνιση πώς ήμασταν λίγο καιρό πριν. Γιατί είναι ωραίο να το κοιτάζεις και να βλέπεις πόσο και μετά από την Τουρκία ήμουνα. Με το βάθος των χρόνων. Και μετά από την Τουρκία ήμουν αδύνατος. Όχι, απλά είναι λήψεις που έχεις τραβήξει εκεί, γιατί είσαι έξυπνος και τραβάς λήψεις τις οποίες ξέρεις πώς να ποζάρεις και τα κρύβεις. Λοιπόν, ναι, είσαι μεγάλο λαμόγιο. Όχι, μετά, συγγνώμη, μετά από Τουρκία και πριν το Μάδουγκ ήμουν πιο αδύνατος.
Πριν το Mad Cook που κάναμε στην Κύπρο ήσουν, εκεί ήσουν τα πιο αδυνατά σου. Εκεί σε είχα δει εγώ στα πιο αδύνατα, γιατί είχαμε μπει και σε φόρμα. Αλλά και τώρα είσαι στα αδυνατά σου, γιατί τρέχεις, κάνεις urban running. Έχεις αρχίσει και ξεφουσκώνεις. Τρέχω στα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Τρέξιμο στην πόλη. Είναι φυσικά με τα Z-Pub Fusion που μας χαρίζουν το πιο σταθερό τρέξιμο στην πόλη. Και φυσικά να μην ξεχάσω να σας πω ότι. Ναι, έρχεται το Mad Cook 2015 by Aperol Spritz, φυσικά με την Κάτια Ζιγούλη, τη μία και μοναδική. Και θα σας το ξαναλέω και θα σας το ξαναπώ και θα σας το ξαναπώ και θα το ματαπώ, διότι έχεις την ευκαιρία εσύ φίλε και φίλοι μου που με βλέπεις, αυτή τη στιγμή να δηλώσεις συμμετοχή στο www.athensmetromall.gr και να είσαι εσύ ένας από τους υπερτυχερούς όπου θα κερδίσεις να κατακτήσεις την πασαρέλα. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και φυσικά θα περπατήσεις στο Mad Cook. Τι λέγαμε πριν βγούμε στο διάλειμμα, λέγαμε για τα ονόματα, λέγαμε για την Περιστέρα που το έκανε Μπέτι από Ρούλα. Ναι, τελικά θα έπρεπε να το βάλει Ρούλα, πώς τη λένε. Μπαζιάννα. Αυτό. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι το σύζυγό της τον συνόδευσε μέχρι τη Ρωσία, εκεί πέρα που πήγανε για να συζητήσουν οι δύο μεγάλες αυτές τεράστιες φυσιογνωμίες, θα έλεγα, του πολιτικού, ας πούμε, γίγνεσθε. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να ανοίξουν οι ουρανοί, Παναγία μου, τώρα Άγιες Μέρες που είναι, μπας και σωθεί η κατάσταση εδώ πέρα στην Ελλάδα, μπας και γίνει τίποτα. Και το λέμε και το ξαναλέμε, κάντε κι εσείς, παιδιά, την προσευχή σας. Μπας και ορθοποδήσει αυτή η χώρα, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, πάμε στο Βαρουφάκι όμως, που πρότεινε. Έβγαλε ένα σχέδιο, γιατί όλοι λέγανε ο Βαρουφάκης φωτογραφίζεται μία από εδώ, ο Βαρουφάκης φωτογραφίζεται μία από εκεί, όμως ο άνθρωπος, για όλους εσάς που τον εμπειρίζατε, έχει σχέδιο, διότι σου λέει πρότεινα μία έξυπνη αναδιοργάνωση του χρέους στη Lagarde. Θέλεις να πάμε να δούμε τι είπε. Καλά, είναι λίγο showbiz. Του αρέσει η αλήθεια είναι η showbiz. Του αρέσει πάρα πολύ και αυτό είναι πολύ κακό. Εντάξει, γιατί οι άλλοι, ας πούμε, έτσι, είτε υπουργοί είτε πρωθυπουργοί σε άλλες χώρες, πάρε για παράδειγμα, ας πω, το Σίλβιο Μπερλουσκόνη, δεν είναι και σελεμπριτουά. Αφού το έχει, ρε παιδί μου, έχει γεννηθεί με αυτό το σταρουμπισμό τώρα. Στην Ισπανία δεν έχουμε κάποιο τέτοιο. Δύο έχουμε. Ένας είναι αυτός και ένας είναι ο Άδωνης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκτός από πολιτική, είναι και ρε παιδί μου, τους αγαπάει ο κόσμος. Έχουν τρομερή απήχηση. Τους αγαπάει. Βεβαίως και τους αγαπάει, τους ακολουθεί. Ξέρεις τι fan club έχει ο Άδωνης. Μάλιστα. Ο Άδωνης έχει τρελό fan club, αλλά και ο Βαρουφάκης. Εδώ σου λέει περπατάει στον δρόμο ο Βαρουφάκης, πηγαίνει ένα τζόκινγκ και θέλουν όλοι να βγάλουν selfie μαζί του. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ με τον έβλεπα μπροστά μου ένα selfie θα το έβγαζα. Μάλιστα. Η αλήθεια να λέγεται. Και όχι επειδή και καλά, ας πούμε, λέμε Γιάννης με το ένα μη ωραίος και μάλιστα, τα σχετικά. Μάλιστα. Αλλά επειδή ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αφού είναι πρόσχαρος και έχει πετάξει, ας πούμε, το κουστούμι του πρωθυπουργού και όλο αυτό το σκληρό το προσωπείο και είναι πιο ανθρώπινος, γιατί να μην. Έχει απήχηση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι είπε. Για τη σημασία μιας έξυπνης αναδιόρθωσης του δημοσίου χρέους που θα αποδειχθεί επωφελής τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους δανειστές, ενημέρωσε ο Γιάννης Βαρουφάκης στην Christine Lagarde κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Κάνοντας έναν απολογισμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, κάνει λόγο για εξαιρετικό κλίμα. Τονίζει ότι δεν υπήρξαν απαιτήσεις από καμία πλευρά. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν έγινε διαπραγμάτευση με το δούλου του, ενώ το Ταμείο εμφανίστηκε πρόθυμο να δείξει ευελιξία αναφορικά με τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο, από την πλευρά τους οι Αμερικάνοι αξιωματούχοι με τους οποίους συναντήθηκε ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, τόνισαν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί να παίξει το ρόλο του Τίμιου Έκεβε και εκεί να χώσουν τη μύτη τους του Τίμιου Διαμεσολαβητή, ώστε να επιτευχθεί μια τέτοια λύση το συντομότερο δυνατόν με τους πιστωτές. Όσα δεν είχε αλεπού, τα έκανε κρεμαστάρια. Ρε, τι θέλω να σου πω, αύριο δεν υποτίθεται δεν θα μείνει η χώρα από λεφτά. Αύριο. Μεγάλη Πέμπτη, δεν είπα. Παναγία μου, κούφια η ώρα που τα ακούει, κούφια η ώρα που τα ακούει. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα ξεμείνουμε εμείς από λεφτά, δεν ξέρω αν θα ξεμείνει η χώρα. Αλλά από βιντεοκλίπς δεν θα μείνουμε. Πάντως, καλά και εκτός από αυτού, από Mad Cook εμείς δεν θα ξεμείνουμε. Σίγουρα δεν θα ξεμείνουμε, διότι παιδιά, είτε πέσουν οι κυβερνήσεις, είτε αλλάξουν, είτε έρθουν βιβλικές καταστροφές, το Mad Cook είναι εδώ. Θα γίνει! Θα γίνει! Και θα σας αρέσει και πάρα από πολύ. Από Πάτρα είσαι. Όχι, από Κέρκυρα. Α. Αλλά ξέρεις, έχω μια φίλη από Πάτρα που τη λένε Αγνή.
Και έχει το νι. Και λείπω σε λένε Αγνή. Ναι, και την εσένα, αγαπώ. Ναι. Αγνή. Αγνή. Ωραίο όνομα και το Αγνή. Λοιπόν, anyway, εντάξει. Κοίταξε, σε καλό δρόμο είμαστε. Λέω εγώ τώρα. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι πολιτικές... Τα πράγματα θα αλλάξουν, ναι. Αυτές οι πολιτικές ειδήσεις καλύτερα τώρα... να μην τις βάλουμε από εδώ και πέρα. Γιατί, αφού είναι μέρος της... Αλλά τι να πεις καινούριο, αν προσπαθείς να πεις κάτι έξυπνο δεν γίνεται, τα έχεις πει ήδη. Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ξέρεις τι νιώθω. Το θέμα είναι ότι είμαστε σταθεροί, έχουμε κολλήσει πάλι στην αφετηρία. Γιατί έχουμε κολλήσει πάλι στην αρχή. Είμαστε, δεν λέμε να κάνουμε το ένα βήμα μπρος. Συζητάμε για διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις, τη μία παρουσιάζονται έτσι, την άλλη παρουσιάζονται γιουβέτσι. Συζητάμε για μέτρα, συζητάμε για φόρους, συζητάμε, ρε παιδί μου, για όλη αυτή τη μνημονιακή κατάσταση. Και επί της ουσίας, εγώ προσωπικά, με συγχωρείτε κιόλας, είναι προσωπική μου άποψη, δεν βλέπω να έχει αλλάξει και τίποτα. Πετραδάκι δηλαδή, έτσι ένα λιθαράκι να ρίξουμε, να γκρεμίσουμε αυτό το τείχος, δεν έχει γίνει. Και ποιος θα το πετάξει, ποιος πρώτος το λίθο βαλέτο. Baby, give me I'm worth it. Γι' αυτό σου λέω εγώ, αγάπη μου, πρέπει να πάμε στη Βουλή, τελείωσε. Εγώ την έχω δει πολύ πρωθυπουργίνα, ε. Εγώ σου πολύ λέω... υπουργός. Και μη σου πω τι μου είπανε και στον δρόμο. Ξέρεις τι μου είπανε. Ότι θα ήσουν μοιάζω... η πιο όμορφη πρωθυπουργίνα. Μου είπανε ότι μοιάζω με την Εύα Καϊλή, παιδιά, σας το πάω. Τι είναι η Εύα Καϊλή. Ε, για δες πώς τη λένε, Εύα... Καϊλή. Για δες με λίγο. Ρε εσύ, σου κάνω για υπουργός. Βουλευτή. Γιατί για υπουργός δεν σου κάνω. Δεν θα μπορούσα εγώ να γίνω μία υπουργός. Όπα, 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 περίμενε να φορτώσει. Πολιτισμού. Στην Ιταλία, στο Μπερλουσκόνι μπορεί. Στο Μπερλουσκόνι, γιατί ρε, τι μου λείπει. Βάλε, βάλε full screen, για να βάλτο. Στην Ελλάδα, πρέπει να ξενιτευτώ μέχρι την Ιταλία για να γίνω υπουργός. Έχουμε full screen. Για δες. Μπερλουσκόνι γαλλικά. Θα πάω στην Ιταλία. Την βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ότι τα μάτια εντάξει. Να πάω να κάτσω κι εγώ δίπλα. Παρουσιάστε δημοσιογράφος. Είναι όμως ειδήσιο. Το μπάψιμο των μαλλιών είναι πολύ πολύ χάλια. Γιατί ρε εσύ. Αυτό το κίτρινο θενίθα, όπως λέμε στην Ισπανία. Είναι φυσική ξανθιά. Σπάει. Σιγανά είναι φυσική ξανθιά. Είναι αυτό δεν είναι αντάβιες. Το χρώμα που φαίνεται από κάτω. Αυτά που έχει κάνει, ναι μεν είναι αντάβιες, αλλά είναι φυσική ξανθιά. Εκεί. Αυτό εδώ κάτω. Τι χρώμα είναι. Καστανό σκούρο. Τι καστανό σκούρο, μαύρο. Καστανό είναι, δεν μαυρίζει. Είναι μαύρο. Πιο μαύρο από τη νύχτα. Όχι, 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 καστανό είναι, σου λέω. Όχι, όχι, όχι. Αγάπη μου, δεν τα βλέπεις τα φρύδια της που είναι ανοιχτά. Όχι, τα φρύδια είναι... Τα φρύδια δικά είναι... είναι βαμμένα καστά. Βγάλ το full screen. Βαμμένα, ξανθά φρύδια. Τι λέω, Χριστέ μου. Γιατί καλέ. Δεν μοιάζεις. Εγώ δεν μοιάζω. Όχι. Αυτή πες είναι όμορφη. Περίμενε να γελάσω κι εγώ έτσι, σε μια αυθόρμητη πόζα. Εκεί. Ζουμαρέτο. Να το δώσε. Περίμενε να πάρω μια αυθόρμητη πόζα και καλά ότι μιλάω στο και κινητό. Και πες ένα πολιτικό παπαρατσική, λόγο. Παπαρατσική, περίμενε. Κάνει λίγο σαν... Αϊ καλέ, με βρήκατε εμένα την εστάρα. Καλέ που με βρήκατε εμένα εδώ την υπουργό. Πες μια ένα πολιτικό λόγο. Με το χαμόγελο. Να βγάλω πολιτικό λόγο. Πένε, παίξω! Λοιπόν, έχουμε καμία ντουντούκα. Όχι. Θα δώσω ένα break και μετά θα βγάλω λόγο. Σαν τους πολιτικούς, πάντα μας κάνουν να περιμένουμε. Δώσε ένα break, περιμένουμε να προετοιμαστώ. Κλείστε μου το χέρι. Δώσε μουσική καλέ. Ένα, δύο, τεστ. Ακούγομαι. Έχω πάρει το λόγο από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είμαι έτοιμη να αγορεύσω στη Βουλή. Να φωνέψεις. Να αγορεύσω. Α, πρόμαξα. Να πω το ρητορικό μου λόγο χωρίς χαρτιά, χωρίς σημειώσεις, σαν το Σταύρο Θεοδωράκη. Απόδειξε ότι οι ξανθές δεν είστε χαζές. Τώρα θα δεις. Πείτε μου τα αιτήματά σας. Τι θέλετε να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Θέλετε αύξηση μισθών. Ναι! Πόσο θέλετε το βασικό. 2.500. Να τα αφήσω 2.499. Όχι, 2.499. Δεν βγαίνω μάνα μου. Να τα αφήσω 2.300. Μάνα, πήγες Κύπρο τώρα. Έλα, 1.900 και κλείνουμε εκεί.
1.900. Από πάρ' το 2, τώρα 000... που γυρίζει. Πάρ' το όχι, τώρα. 1.100. 1.900. 2.200. 1.900 και με δώρο το καλοκαίρι, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά το δώρο Πάσχα και καλοκαίρι να είναι ολόκληρο μισθό, όχι μισό μισθό. Θα υπάρξει αύξηση κατά 300 ευρώ. Στο δώρο. Α, εντάξει, ναι, καλά μας κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι θέλετε, μνημόνια. Θέλουμε τσάμπα. Τέλος στα μνημόνια. Καταρχήν, τέλος στα μνημόνια. Καλά, αυτό το είπε και ο Αλέξης, αλλά τέλος πάντων. Είδαμε τι. Να χαμηλώσουν τους λογαριασμούς και τους φόρους και τη φορολογική δήλωση. Και αυτό το είπε ο Αλέξης, αλλά... Ελεύθερο είσοδο σε όλα τα μουσούκια της Αττικής. Το έχουμε! Το έχουμε! Το έχουμε! Τι άλλο θέλετε να καταργήσω, πείτε μου τώρα που γυρίζει. Τώρα που είμαι υπουργός... Το έμφυα. Το έμφυα, δεν θες έμφυα. Για σένα μερικά στις ατέλειες το έμφυα. Σαν τους, σαν τους δασκάλους στο σχολείο, 3 μήνες διακοπές. Και το πάθηκα και στο λεγατισιό, ναι. Σε όλους τους τομείς, και δημόσιο φορέα και ιδιωτικό. Όχι, το δημόσιο να δουλεύει. Το δημόσιο να δουλεύει. Ναι. Το θέλετε. Ναι. Πάρτε το. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ΔΕΗ κάθε εξάμηνο. Ναι, και μειωμένο. Το έχεις κι αυτό! Κι άμα τα δείτε ποτέ, εμένα να με... Και από τις 5 μέρες θα βλέπω στις. Χαιρετήσετε, στα βλάχικα. Και η εργασιακή εβδομάδα να είναι 15 ώρες. Εντάξει. 3 ώρες την ημέρα. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Είναι πολύ εύκολα σαν πρωθυπουργός. Βγαίνεις, λες ό,τι θέλει να ακούσει ο λαός και σε εκλέγουνε, ρε φίλε. Γιατί να μην πάμε κι εμείς στη Βουλή. Θυμάσαι τα νιάτα όταν ο Αλέξης πήγαινε Ομόνια να κάνει εκεί τα login. Όχι τα login στο Facebook. Α, να βγάλει το λόγο. Ναι, αμέ, πώς δεν το θυμάμαι. Ε? Ναι, αμέ, πώς δεν το θυμάμαι. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει με τους Σκορπιούς αυτή την σήμερα. Α, θέλετε να πάμε σε ζώδια. Όχι, δεν θα πούμε όλα τα ζώδια. Όχι, γιατί εγώ το έχω βάλει γιατί μου πάει στραβά εμένα τελευταία πάντα. Θέλω να μάθω και επειδή δεν τα μπορώ να το διαβάσω, θέλει μετά να μου το διαβάζει. Ωραία, λοιπόν. Τι θέλετε... εγώ καιρό θες και εγώ καιρό εσύ. Θέλετε να εγκαινιάσουμε. Καλό καιρό, καλό καιρό είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να εγκαινιάσουμε και μια νέα στήλη σε αυτή την εκπομπή Κόλαφος, σε αυτή την πολύπλευρη και πολυπίκυλη θεματολογία της εκπομπής. Λοιπόν, πάω στα ζωδιάκια μου, θα λέω πολύ λίγα όμως, έτσι, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ο κρύος... Εσύ τι είσαι, Σκορπίο, δεν είσαι. Σκορπίο πρώτα, Σκορπίο πρώτα. Όχι, θα τα πάμε με την καθιερωμένη, τώρα σειρά δεν γίνεται. Oh. Ο κρύος, από νωρίς το πρωί... Ποιος είναι κρύος. Κρύος, δεν μας νοιάζει, εδώ δεν έχουμε. Θεσσαλονίκη. Δεν μας νοιάζει. Χαιρετίσματα να τις δούμε. Ναι, αλλά αυτοί που όμως είναι κρυάρια και μας βλέπουν θα παραπονηθούν. 2 γραμμές μόνο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ο κρυός, από νωρίς το πρωί η ενέργειά σας είναι πεσμένη και δυσκολεύεστε αρκετά να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας. Κάποια σχέδια που είχατε στο μυαλό σας ενδεχομένως να πρέπει να αναβληθούν. Διάβασες παραπάνω από 2 σύρες. Και καμία πρωτοκαλάδα, κρυάρια, εσύ που μας ακούς. Γιατί τα σχέδιά σου θα αναβληθούν. Ο Ταύρος, ποιος είναι ο Ταύρος εδώ μέσα, κανένας. Η μάνα σου, μάνα. Η μάνα σου. Για τη μάνα του δαμάσκηνου. Προσπαθήστε σήμερα να εκμεταλλευτείτε κάποιες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν δίχως να σας πιάνει έπαρση, ώστε να καταφέρετε να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να βρείτε επιτέλους αυτό που ψάχνετε. Σήμερα θα φάτε delivery. Ο Ταύρος, ναι. Δίδυμος, είναι κανείς δίδυμος. Α, δεν είναι, δεν πειράζει. Καλό ζώδιο και ο δίδυμος. Πολύ καλό. Έχετε μόνιμο άγχος σχετικά με τα οικονομικά σας και δεν μπορείτε να απολαύσετε ούτε στιγμή από την καθημερινότητά σας. Με αποτέλεσμα να είστε με τη μουρμούρα και με την ένταση στο πρόσωπο ζωγραφισμένη. Γκρινιάρδες λίγο οι δίδυμοι σήμερα. Καρκίνος, ποιος είναι καρκίνος? Κανείς ακόμα από τον πλατό. Η σωστή διαχείριση των οικονομικών σας δεν συμπεριλαμβάνεται στα ατού σας και ενδεχομένως να δημιουργηθεί κάποια ένταση με ένα άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον σας που θα σας ζητήσει κάποιες εξηγήσεις. Ο Κώστας Ζήσης είναι καρκίνος. Όχι, κρυός είναι ο Ζήσης. Το αλιοντάρα, το λιοντάρι. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που έχετε αποκτήσει σας βοηθούν να διακρίνετε και να αποφύγετε εγκαίρως ορισμένες παγίδες που εμφανίζονται στον δρόμο σας και διαπιστώνετε πως τελικά όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Θετικό είναι το μήνυμα που έχουν όμως. Εγώ περιμένω το Σκορπιό, τα υπόλοιπα δεν τα ακούω. Παρθένος, για τον αδερφό μου, άκου χαρίλαε. Και ο Μιμής, ο μαυροκέφαλος. Πω. Κάποιες υποχρεώσεις που τις θεωρούσατε βουνό και τρέματε και μόνο στη σκέψη για το πώς θα τις φέρετε βόλτα, καταφέρνετε να τις τακτοποιήσετε σύντομα χάρη τη συμβουλή ενός δικού σας και πετάτε μέσα. Από χαρά. Πετάς από χαρά, μαυροκέφαλο. Χαρά. Χαραλάος. Πετάς από χαρά. Από χαρά.
Ο ζυγός, η φίλη μας η ζυγή, για τη Μαρία μέσα στο make-up. Κατάλληλη μέρα για να τακτοποιήσετε λογαριασμούς και ωφέλη που σας πονοκεφαλιάζουν, μιας και σας δίνεται αυτή η δυνατότητα εξαιτίας της αύξησης του εισοδήματός σας. Μια χαρά τα σωστό. Πράγματα. Σκορπιός! Όπα! Σιγά σιγά που δεν καταλαβαίνω καλά. Έχετε αρκετά πράγματα στο μυαλό σας που θέλετε να τακτοποιηθούν μέσα στη μέρα, αλλά έχετε μπλοκάρει και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε και από πού να καταλήξετε. Πράγμα αλλοπρόσαλο. Είναι σαν να σε φωτογραφίζει, λες και μιλάει για σένα. Αυτό ήταν. Διαβάζω πολύ λίγο από κάθε τέτοιο. Όχι, το σκορπιό το διαβάζω ολόκληρο. Μην τα σκέφτεστε όλα μαζί. Το σκορπιό ολόκληρο. Μην τα σκέφτεστε όλα μαζί. Μου είπε τι έμαθα εγώ. Εγώ μπερδεμένο το μυαλό. Πρέπει να είμαστε. Πρέπει να είμαστε δημοκρατικοί. Τα υπόλοιπα από το ντοξότη και μετά το break. Τι λέει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο καθένας με τρέλα και την κορδέλα. Το επιστρέψαμε στο Loka Report. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Έρχεται, παιδιά, έρχεται το MadVogue 2015 by Aperol Spritz. Εγώ θα συνεχίσω τώρα να λέω λίγο τα ζώδια έτσι πολύ γρήγορα. Και μετά πάμε στα δικά σας μηνυματάκια που μας έχετε στείλει, γιατί δεν έχουμε διαβάσει σήμερα τίποτα. Ο τοξότης. Με τα οικονομικά σας να είναι σε άνθηση, έχετε δυνατότητα να κάνετε κάποιες αγορές, αλλά θα πρέπει να είστε φιδωλοί στα έξοδα, καθώς δεν έχει περάσει ακόμα το δύσκολο στάδιο που βρισκόμασταν. Οπότε μην ξεχνιέστε και κάνετε υπερβολές. Τοξότες, προσέξτε λίγο τα οικονομικά σας. Ο εγώκερος μας λέει ότι η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά σας σήμερα ενδεχομένως να δώσει συγκεκριμένα και συγκεχημένα μηνύματα στους γύρω σας, είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι άτομα από το οικογενειακό σας περιβάλλον. Οπότε συνειδητοποιήστε. Είστε έγκαιρα πώς φέρεστε για να προλάβετε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Σωστός. Ο υδροχός. Κατάλληλη ημέρα για να βάλετε κάτω όλα τα δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση ενός επαγγελματικού σας σχεδίου, ώστε να αποφασίσετε αν θα πρέπει να συνεχίσετε την προσπάθεια ή θα πρέπει να στραφείτε προς διαφορετική κατεύθυνση. Και η Ιχθύς μας λέει: είστε μέσα στη φούρια από νωρίς το πρωί, καθώς προσπαθείτε να προλάβετε ένα σωρό υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει κίνδυνος λόγω βιασύνης και απροσεξίας να κάνετε κάποιες παραλήψεις που θα σας κοστίσουν. Άσε μας τώρα κι εσύ υποχρεώσεις. Τι υποχρεώσει έχω εγώ, καλέ. Παραδώσουμε μηνύματα. Δώσε τα μηνύματα γρήγορα, πριν προλάβουμε να κλείσουμε. Πάμε έχουμε πέντε. Την Αθήνα που λέει, γεια σας πανέμορφη, τι κάνετε, σε λατρεύω παιδιά το Σάββατο. Θα πω πρώτη φορά σε αεροπλάνο για Ρόδο. Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Θα σας αρέσει πολύ, δεν είναι τίποτα. Η Σάρσα, έχω γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, η Lady μας λέει. Γκαγκά. Η Lady. Ευχαριστώ. Οι ομορφιές, τι κάνετε, καλά είστε, σας αγαπώ πολύ, μαντώ. Όταν σε ξαναδώ, θα σου δώσω ένα δωράκι. Εντάξει, όπως η Αθηνά μας το είπε. Η Ράφα Νόιζερ μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ που γράφει κάτι. Ευχαριστούμε η πολύ. Η Ράφα μας αναλύει καλημέρα. Έβαλα συμμετοχή. Ναι. Συμμετοχή, ναι. Για το MadVogue, για τα selfie, για το site του Mall. Ωραία. Η Δέσποινα, μπράβο γεια σας, Μαντώ, γεια σου, Φραν, τι κάνετε, σου παρακαλώ βάλτε γεια στην Βίβερ. Η Μαρία, καλημέρα αγάπες, πώς περνάτε. Όχι, περνάτε. Έχω σε λίγο, έχω φροντιστήριο, χημεία φυσική και τελειώνω 7.30 ώρα. Καλό μάθημα. Και Βασιλική, καλημέρα, yeah. Αστέρια, καλή μεγάλη Τετάρτη να έχουμε, σας λατρεύουμε. Γεια σου αγαπουλίτσα μου και σε εσάς, πάμε και στο Twitter. Που ήμουνα, ο φίλος μας ο Γιαμούνης μας λέει «Ναι ρε παιδιά, ευχαριστούμε, σας αγαπάμε πάρα πολύ». Και εμείς σας αγαπάμε, φιλάκια στα κουτσουνάκια μας. Η φίλη μας η Ματίνα επίσης, γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε υπέροχοι, φιλάκια και σε σένα. Φιλάκια στη Ρέα και στην Ευελίνα. Φιλάκια στη φίλη μας την Όζη, τη Στάνερ και τη Λεγάκιερ, η οποία δεν μας έχει στείλει σήμερα ποίημα. Όχι! Το βιάστηκα θα το διαβάσεις και θα φύγουμε. Σημασία έχει για κάθε τι που ονειρεύτηκες και δεν πέτυχες, τουλάχιστον να προσπάθησες. Πολύ σωστό το μήνυμά σου, φίλη μου. Πολύ σωστό το μήνυμά σου. Συγχαρητήρια. Επίσης, η φίλη μας Σοφία μας λέει: σας αγαπώ. Πείτε στους Boys and Noise που πώς τους υπεραγαπώ. Σας υπεραγαπάνε η Σοφία. Και μας έχει στείλει και αυτή μηνυματάκι και ρίση. Αν ζούμε με το μη και με το δεν,
η ζωή μας θα είναι ένα μηδέν. Έλα τώρα, αλήθεια. Αλήθεια. Έγραψε, φίλε, τώρα εδώ τι δεν λέτε, μας έχει λιώσει. I can't believe it. Μας έχει κάνει σούπα. Λοιπόν, ο Κώστας μας λέει καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Σας έχω μία πολύ σωστή φράση. Εκείνοι που γελούν πολύ πονάνε περισσότεροι. Μαντός σε λατρεύω και εγώ σε λατρεύω. Και είναι κρυός ο Κωστάκης μας. Το άξιο στο ζωδιάκι σου κι εσύ. Η Άννα μας λέει γεια σας, γλυκάκια. Σας λατρεύω και εμείς σε λατρεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Και η φίλη μας η Ανούλα. Α, και η φίλη μας η τελευταία, η Μάστορα να χαμογελάς, μας λέει αγαπώ σας! Θα είναι η μέλισσα στο Mad Dog. Βάλτε μέλισσες. Γεια σου, αγάπη μου, που πρέπει να είσαι και από Κύπρο. Φιλάκια πολλά και στην Κύπρο. Από Κύπρο! Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς για σήμερα. Ετέλευσε το μυστήριο, πάει και αυτό. Ραντεβού εμείς σας δίνουμε. Τι μέρα είναι αύριο? Αύριο είναι Πέμπτη. Αντάξει. Σας δίνουμε ραντεβού. Μεγάλη Πέμπτη, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, ίδια συχνότητα. Θεού θέλοντος και μάται επιτρέποντος. Θα είμαστε εδώ μία και μισή. Πού αλλιού. YouTube.com κάθε το σμάτι βιγρής. Αλλιώς μπορείτε να μας δείτε στην Κύπρο στις 7. Best of 8 και... Κάτι. Αυτό. Το best of. Τα λέμε αύριο. Άντε, φιλάκια.